Είμαστε στο ρέμα του Πραθείου, λίγο έξω το Λουτράκι. Ήρθαμε σήμερα εδώ να δούμε τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα. Είναι η πρώτη φάση του έργου. Βρισκόμαστε εδώ με την κυρία Εύφη Χαλβατζή, η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας της ZCAT. Κυρία Εύφη, μπορείτε να μας πείτε τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε έναν αναβαθμό, ένα τεχνικό φράγμα στο ρέμα, συγκράτηση φερτών κατά τη διάρκεια μιας πιθανής πλημμύρας. Βλέπω εδώ έχει κάτι οπές εδώ μέσα, για ποιο λόγο, γιατί είναι αυτές οι αποστράγγισης, οπές αποστράγγισης. Ό,τι νερό μένει δηλαδή θα ακριβώς, αποστραγγίζεται, ναι, στις οπές αυτές. Υπάρχει λιθορύπη από πίσω, υπάρχουν τα σειρματοκιβώτια που συγκρατούν οποιαδήποτε φερτά και χώματα και λάσπες. Πιο πάνω θα δείτε και κατασκευές με σειρματοκιβώτια, συγγνώμη, για την προστασία των πρανών των κατοικιών. Ωραία. Πόσοι τέτοια αναβαθμοί υπάρχουν στο αυτό το ποτάμι? Στο ρέμα του Πραθείου υπάρχουν 12 αναβαθμοί. 12. Στο ρέμα της Κατουνίστρας υπάρχουν 5 και στο ρέμα Καρέλη υπάρχουν 2. Αυτά είναι της πρώτης φάσης, το αντιπλημμυρικό. Ναι, είναι τα τρία ρέματα της πρώτης φάσης, Πράθη, Κατουνίστρα, Καρέλη. Το Πράθη έχει 27,5 χιλιόμετρα, η Κατουνίστρα 5,5 και το Καρέλη 750 μέτρα. Είναι το μικρό. Ωραία. Εδώ βλέπω ότι γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό εδώ πέρα ο αναβαθμός είναι και για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, ή μόνο για να σταματάει τα φερτά υλικά και την μεγάλη πλημμύρα? Είναι κατασκευή του ρέματος για την αποφυγή παράσυρσης φερτών υλικών του ρέματος. Τώρα, εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο σκοπός του. Κυρίαρχος σκοπός εμάς ήταν να προστατεύσουμε το ρέμα και να προστατεύσουμε και την πόλη του Λουδρακίου από πιθανές πλημμύρες. Από τη στιγμή που θα σταματάει όμως το νερό, δεν θα εμπλουτίζεται ο υδροφόρος? Δεν σταματάει το νερό, σταματάνε τα φερτά υλικά. Ωραία. Φανταστείτε, σε μια πολύ μεγάλη πλημμύρα έρχεται ένας κορμός. Είναι ένα τεχνητό φράγμα για να σταματήσει τον κορμό αυτό, να μην γίνει ντόμινο και πάρει ο κορμός αυτός και άλλο παρακάτω. Ωραία. Αυτό το έργο που βλέπουμε τώρα, αυτός ο αναβαθμός, σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί? Είναι 90% έτοιμος. Ωραία. Πάμε και κάπου αλλού να δούμε. Φυσικά.